Ιερά Μονή Μάρθας και Μαρίας στη Βιθανία. Η Μάρθα και η Μαρία ήταν αδελφές του Αγίου Λαζάρου. Η Ιερά Μονή Μάρθας και Μαρίας αφιερώνεται στη μνήμη των και υπάρχει στη Βιθανία, όπου αυτές έζησαν κατά την επίγεια ζωή τους. Ο Χριστός επισκεπτόταν συχνά τη Βιθανία, ενώ εκεί ανέστησε και τον φίλο του Λάζαρο. Μάλιστα, σε αυτό το αραβικό χωριό υπάρχει και ο πρώτος τάφος του Λαζάρου σε μια υπόγεια κρύπτη, στην οποία οδηγούν 27 σκαλοπάτια σκαλισμένα σε φυσικό βράχο. Επίσης, εκεί έφαγε ο Χριστός μία εβδομάδα πρώτου Πάσχα, όταν η Μαρία του έπλυνε τα πόδια με μύρο. Η Βιθανία βρίσκεται 4 χιλιόμετρα ανατολικά της Ιερουσαλήμ, πάνω στο δρόμο προς την Ιεριχώ και ανατολικά του όρους των Ελαιών. Στα αραβικά ονομάζεται Αζαρία, από το ελληνικό Λαζαρίο, που ήταν εκκλησία η οποία κτίστηκε στους Βυζαντινούς χρόνους πάνω στον τάφο του Λαζάρου. Το ευαγγελικό όνομα Βιθανία αποτελεί παραλλαγή του εβραϊκού ονόματος του χωριού Μπέιτ Χανανιά, που σήμαινε το χωριό του Χανανία. Η Ιερά Μονή Μάρθας και Μαρίας λέγεται και Μονή της Προϋπάντησης, γιατί εδώ προϋπάντησαν τον Κύριο οι αδελφές Μάρθα και Μαρία, όταν ερχόταν να αναστήσει τον νεκρό Λάζαρο. Στα δεξιά του ναού υπάρχει ένας βράχος που έχει το σχήμα Ράχης Ον. Στο βράχο αυτό κάθισε ο Κύριος πριν μπει στη Βιθανία και στο σημείο αυτό τον συνάντησαν η Μάρθα και η Μαρία, λέγοντάς του «Κύριε, ή είσοδε ο αδελφός μου ουκάν ετεθνίσχυ», λέγει αυτή ο Ιησούς. «Αναστήσεται ο αδελφός». Ένας ευλαβής μοναχός από τη Σμύρνη, ο Θεοδόσιος, έγινε φύλακας του Παναγίου Τάφου και το 1947 αρχιμανδρίτης, στον οποίο τότε Πατριάρχης Τιμόθεος ανέθεσε νέο διακόνημα να είναι φύλακας των ιερών προσκυνημάτων της Βιθανίας του Αγίου Λαζάρου. Το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων δίνει τις εξής πληροφορίες για τη Μονή Μάρθας και Μαρίας. 40 περίπου μέτρα προς μεσημβρίαν του τάφου του Λαζάρου υπάρχουν έτερα ερείπια, εις τα οποία λέγεται ότι ήταν ο οίκος της Μάρθας και της Μαρίας, επί των οποίων παλαιά υπήρχε ναός. Προς τα νότιο-ανατολικά δε μέρη, περίπου 200 μέτρα της Βιθανίας, παρά την οδόν, η οποία οδηγεί εις τον Ιορδάνην ποταμόν, υπάρχει βράχος έχουν σχήμα Ράχιοσόνου. Επί τούτου του βράχου λέγεται ότι εκάθισε ο Σωτήριμον πριν εισέλθει εις την Κωμόπολη, και εκεί, αφού τον συνάντησε η αδελφή του Λαζάρου Μάρθα, έπεσε εις τους πόδας αυτού λέγουσα «Ή ως όδε ουκάν απέθανε μου αδελφός». Σήμερα το μοναστήρι είναι γυναικείο με ηγουμένη τη γερόντισσα Ευπραξία από την Κύπρο, η οποία βρίσκεται εκεί από το 1955. Στην αδελφότητα εγκαταβιώνουν και άλλες μοναχές από την Ελλάδα, την Κύπρο, τον Καναδά και την Αυστραλία. Κάθε προσκυνηματικό γκρουπ που επισκέπτεται το μοναστήρι εντυπωσιάζεται από την υποδοχή, τη φιλοξενία, το προσκύνημα σε όλους τους ιερούς χώρους, αλλά και με την ταπεινότητα της γερόντισσας Ευπραξίας και των αγιοταφυσών αδελφών της Μονής.